Της δημοκρατίας και σήμερα οι πολίτες με τη συμμετοχή τους υπερασπίζονται τη δημοκρατία. Θα έλεγα ότι και με τη ψήφων τους υπερασπίζονται τη δημοκρατία, κάνοντας την σωστή επιλογή, που είναι μια επιλογή δημοκρατική και να ενισχύει τη δημοκρατία, να ενισχύει τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες της εκλογικές, της δημοκρατικές. Αρκεί να θυμηθούμε μάλλον την λαϊκή παροιμία που λέει «απολύπη». Λείπει η μοίρα του. Άρα ας μην αφήσουμε άλλους να αποφασίζουν για τη μοίρα, για την τύχη μας. Είναι ευθύνη και υποχρέωση του κάθε ενός και της κάθε μιας από εμάς να τοποθετηθούμε σήμερα κατά τρόπο που θα είναι χρήσιμος και για την πατρίδα μας και για τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. Κύριε Μερδίκη, λάβατε 6 ψηφοδελτία. Εύκολη διαδικασία. Πώς σας φάνηκε? Καθυστερήσατε πάντως λίγο να βγείτε από την αίθουσα. Καθυστέρησα γιατί εμείς δουλεύουμε ομαδικά. Και ήρθαμε ενός οικογένεια και θα φύγουμε ενός οικογένεια. Ήρθαμε ενός μια ευχάριστη και δυναμική ομάδα πρασίνων και θα φύγουμε από εδώ πάλι ως δυναμική, ευχάριστη και αποφασισμένη ομάδα πρασίνων. Άρα στην ομάδα πάντα κυριαρχεί το ομαδικό πνεύμα. Το εγώ πάει μετά από το εμείς, πρώτα είναι το εμείς. Άρα έπρεπε να περιμένω την οικογένεια να τελειώσει για να έρθω να σας βρω και εσάς. Λίγη υπομονή για το καλό της οικογένειας και της ομάδας νομίζω αξίζει. Είναι μια αξία η ομαδική εργασία. Το καλό συμφέρον όλων μας. Το ομαδικό. Πώς είδατε την νέα διαδικασία? Κοιτάξτε, εγώ δεν την βρήκα δύσκολη. Ήταν πάρα πολύ βοηθητικό το προσωπικό εδώ που δουλεύουν στο εκλογικό κέντρο. Και νομίζω ότι με λίγη προσπάθεια και με λίγη βοήθεια και από το προσωπικό όλα θα πάνε καλά. Ελπίζω και εύχομαι να μην έχουμε μεγάλη αποχή, γιατί όπως είπα και πριν, σήμερα είναι η μέρα της δημοκρατίας. Σήμερα με τη συμμετοχή μας οχυρώνουμε τη δημοκρατία, με τις επιλογές μας οχυρώνουμε τη δημοκρατία και προχωρά αυτή η χώρα μπροστά. Πρέπει να προχωρήσει μπροστά. Πρέπει να αφήσει πίσω το παλιό, το κατεστημένο, τη διαφθορά, τη διαπλοκή, να προχωρήσει προς το μέλλον που δεν μπορεί να είναι ένα μέλλον που να εξασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των πολιτών μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και δημοκρατίας.